Φίλες και φίλοι, 21 λεπτά μετά τις 10 και πάμε εκεί στην καρδιά της παραγωγής μας να δούμε αν έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση μετά από τις προηγούμενες 2-3 εβδομάδες που είχαμε αυτή την αναμπουμπούλα. Πάρα πολλά προϊόντα πετάχθηκαν στις χωματερές, όπως ήδη έχουμε πει. Και είναι μαζί μας ο κύριος Δουλούμης, να τον καλημερίσω. Καλημέρα σας, κύριε Δουλούμη. Καλημέρα και ευχαριστούμε για την ανταπόκριση. Να είστε καλά, να είστε καλά. Και εσείς. Λοιπόν, πού είμαστε τώρα, αυτό είναι το ερώτημα, και αν έχουμε μια εικόνα, τουλάχιστον σαν Ανατολή, τι ποσότητες προϊόντων πετάχθηκαν, δόθηκαν κλπ. Και τι γίνεται τώρα, γιατί είμαστε ήδη καλοκαίρι, έχουν βγει και τα υπαίθρια από άλλες περιοχές. Οπότε, πώς κινιόμαστε? Λοιπόν, η συγκυρία, είμαστε μάλλον στο μέσο μιας συγκυρίας που δεν είναι ευνοϊκή για μας. Ο καιρός έχει πρωινή σε άλλες περιοχές πάρα πολύ. Περιοχές που θα έπρεπε να βγουν σε ντομάτες τέλος του Ιουνίου, βγήκανε σε ντομάτες αυτή την εποχή. Βγήκανε τουλάχιστον 15 μέρες πιο πρώτα. Αυτό έχει πιέσει πάρα πολύ την αγορά, διότι δεν έχουμε ακόμα αυτόν τον όγκο της κατανάλωσης με τον τουρισμό που ευελπιστούμε, διότι ο μήνας έχει σκαμπανεβάσματα, ουσιαστικά θα πάει κάτι να σταθεροποιηθεί όσο αφορά τους τουρίστες που έρχονται στην Ελλάδα από τα μέσα Ιουνίου και μετά, όπως κάθε χρόνο, τότε θα αρχίσουμε να σταθεροποιούμαστε. Και μέχρι τότε είμαστε σε μια κατάσταση η οποία εμείς είμαστε σε κάποια τελειώματα του καλλιεργείου που θεωρώ ότι δεν αντέχουν. Και αν δεν βγήκανε στο επόμενο πενθήμερο θα βγούνε. Δηλαδή όλοι περιμέναν την αρχή της εβδομάδας κάποιοι που είχαν ντομάτες οκτωβριανές να δούνε αν θα πουληθούν αυτή την αρχή της εβδομάδας, να πάνε σε κάποιες συγκομιδές, αλλά δεν νομίζω να είναι, οι συνθήκες δεν είναι ακόμα ευνοϊκές. Τα προϊόντα λοιπόν θα πεταχτούν και αυτά, δυστυχώς. Μάλιστα. Δεν είναι, η συγκυρία δεν είναι καθόλου καλή. Ναι. Α, γιατί δεν είναι καλή, γιατί το λέτε διότι έχει μπει δεύτερη ή τρίτη καλλιέργεια, έτσι. Δεν έχει να κάνει αυτό με το Όχι, για την Ιεράπετρα μιλώντας, άρα έχουμε και καινούργια προϊόντα καλά. Ούτε αυτά έχουν τύχει, πιστεύετε? Και αυτά τα προϊόντα λοιπόν θα πρέπει να... Τα προϊόντα που πουλιώνται είναι αυτά τα καινούργια, είναι από καινούργιες καλλιέργειες. Δεν είναι και τόσο πολλά τα οποία θα πιέσουν γενικά την αγορά της Ελλάδας. Η υπόλοιπη Ελλάδα, οι υπόλοιπες σκάλες της Ελλάδας πιέζουν την ίδια την αγορά. Εμείς απλά λειτουργούμε τώρα συμπληρωματικά, δεν είμαστε στο κουτ της παραγωγής μας, όπως ήμασταν για να ροφλεβάρει Μάρτι, να πεις ότι εμείς καθορίζουμε σημαντικές εξελίξεις στην αγορά. Τώρα είμαστε δεύτερος και τρίτος τρόπος, δεν είμαστε εκεί. Αλλά είναι η παραγωγή τέτοια που πιέζει δυστυχώς. Η προημιότητα δηλαδή ουσιαστικά της παραγωγής στην υπόλοιπη Ελλάδα λόγω του... Στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ναι, έφερε αυτή τη δυσκολία αυτή τη στιγμή. Και στα Βαλκάνια. Δηλαδή είναι η ίδια κατάσταση που είναι στην Ελλάδα και στα υπόλοιπα Βαλκάνια. Και αυτό που πρέπει να έχουμε υπόψη γι' αυτό πιθανότατα είναι και αυτό το καταρχήσμα των τιμών, ότι βγήκαν χωρίς ουσιαστικό κόστος. Διότι ήταν τόσο ήπιος ο χειμώνας που είχαν φοβερά λίγα έξοδα μειωμένα, ας το πω, στο να βγουν στην παραγωγή πιο πρώτα. Άλλες χρονιές έπρεπε να καταναλώσουν, να ξοδέψουν σε θέρμανση απίστευτα ποτά. Ποσά φέτος δεν ξοδέψανε σχεδόν τίποτα. Ναι. Οπότε τι λέμε σε αυτούς τώρα που έχουν ή παρατείνουν την καλλιέργεια ή έχουν νέες καλλιέργειες, και λοιπόν, η αγορά είναι κάτι το οποίο είναι άγνωστο σε όλους. Ναι. Κανένας δεν μπορεί να την προβλέψει την αγορά. Είναι πραγματικά το κάτι άλλο. Όποιος θα πω σήμερα ότι ξέρεις αυτό το πράγμα βλέπω, αλλά όμως σε δύο μέρες, μια εβδομάδα πρέπει να διαψευθώ. Αυτό που βλέπω σαν εικόνα είναι ότι φεύγοντας οι παλιές καλλιέργειες και οι νέες καλλιέργειες θα έχουν τι. Δηλαδή θα πουληθούν τα πράγματα, θα φύγουν σε μέσες τιμές. Δεν θα έχουμε φέτος αυτές τιμές που πιθανότατα κάποιοι πιστεύαν ότι θα έχουμε. Θα έχουμε μέσες τιμές, δηλαδή το κόστος της παραγωγής θα κοντά στο να βγει, να μην πω θα βγει, αλλά κοντά στο να βγει. Και θα ελπίσουμε σε κάτι καλύτερο προς το τέλος του Ιουνίου. Να. Όσοι έχουν προβεί σε επιτεύξεις. Αυτή η προημιότητα τώρα όσον αφορά την διαδικασία που αναφερθήκατε προηγουμένως, θα φέρει προβλήματα, πιστεύετε, στην διοχέτευση στην αγορά προϊόντων από άλλες περιοχές προς τα μέσα ή τέλη του καλοκαιριού? Σαφώς και θα έχει προβλήματα. Δηλαδή, ένας που μπαίνει σε παραγωγή ντομάτας, για παράδειγμα, σε ένα θερμοκήπιο, δεν μπορεί να ευελπιστεί σε μια παραγωγή μεγαλύτερη των 2 μηνών.
σε δύο μήνες εξεμποστανείς. Δηλαδή, αν πάει σε καλλιέργεια με κατεβάσματα και διαφράγματα που είναι άλλες καταστάσεις αυτές. Ναι. Αλλά σε γενικές γραμμές οι καλλιέργειες, άντε να δώσουν δύο μήνες παραγωγής, άντε τρεις το πολύ, έχουν μπει στον 1-1,5 μήνα στην παραγωγή οι σκάλες αυτές και προβλέπω ότι να φύγουν όπως φύγαμε και εμείς πάρα πολύ γρήγορα λόγω του καλού καιρού. Θα φύγουν και αυτές πάρα πολύ γρήγορα επίσης λόγω του καλού καιρού. Και εάν είναι κάτι πραγματικό που το βλέπω, είναι τα προϊόντα που θα πάνε σε συγκομιδή όποιοι καταφέρουν. Γιατί δεν ξέρουμε τι συνθήκες θα είναι. Θα είναι ζέστη, θα είναι κάποιο, θα δεν ξέρω τι θα είναι. Όσοι πάντως καταφέρουν να κόψουν την παραγωγή τον Ιούλιο μήνα και μετά, λογικά θα πάρουν λεφτά. Λογικά. Δηλαδή όσοι πήγαν σε φυτέψεις και είναι τα φυτά τους μεγάλα και είναι τώρα είναι από τα τρίτο, τέταρτο σταυρό, τότε αυτοί λογικά θα πάνε καλά. Να. Μακάρι. Το ευχόμαστε γιατί, ναι. τουλάχιστον, γιατί είμαστε Μάιο. Αν περάσει ο Μάιος και έρθει, περάσει και ο Ιούνιος, δεν ξέρω πόσοι θα αντέξουν να κρατήσουν καλλιέργεια χωρίς, πώς λένε, εργατικά χέρια, με ένα άγχος για το νερό που έτσι στερεύει και το φράγμα και υπάρχει αυτή η οδηγία να μην... Να μην βάζουν δεύτερες καλλιέργειες. Ναι. Για αυτούς που είναι ήδη φυτεμένοι. Όσοι είναι ήδη φυτεμένοι, έχει βγει το κομμάτι, έχει πάει η χρονιά του, πώς έχει να πάει, το καλό θα το καρποθούν, το κακό θα το υποστούν. Αλλά έχουν κάνει επιλογή, θα στηριχτεί αυτή η επιλογή. Και πιστεύω ότι οι επιλογές αυτές που κάνανε έχουν πάει σε καλλιέργεια ντομάτα, η οποία είναι τρίτο τέταρτο σταυρό, θα πάει καλά. Τα υπόλοιπα είναι πραγματικά ζαριά, δεν μπορούμε να. Δεν μπορούμε να έχουμε κάποια πρόβλημα. Ωραία. Κυρίως τώρα έχουμε ντομάτες, ντοματίνια και αγκουράκια, αν το έχω καταλάβει σωστά, για δουλούμια. Έτσι ακριβώς. Αλλά αυτό που ήταν πραγματικά απογοητευτικό αυτές τις μέρες ήταν το Βελανίδη. Ναι. Που είχε γράψει το χειμώνα πάρα πολύ καλά νούμερα, είχε σημειώσει μια πολύ καλή πορεία και τον τελευταίο καιρό βρίσκεται να πετιέται. Δηλαδή, μιλάμε για ποσότητες Βελανίδη που δεν μπορούν να αποτυπωθούν. Καταρχήν και ούτε οι τιμές αποτυπώνεται έτσι όπως πρέπει στους πίνακες τιμών. Να το έχετε υπόψη σας. Οπότε δηλαδή αυτό που σας ρώτησα πριν, αν έχουμε μια εικόνα πόσοι τόνοι πετάχτηκαν ή δόθηκαν ή δεν ξέρω τι άλλο, γιατί υπήρχε και αυτό, αλλά πόσοι πια αναδόθηκαν σε φορείς και σωματεία, δεν έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα των προϊόντων. Όχι, που πετάχτηκαν. Δεν έχουμε ξεκάθαρη εικόνα, διότι δεν εξυπηρετήσε τίποτα. Είναι έτσι δομημένοι που εάν ήμασταν αυτό που επιτάσσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ομάδες παράγων και καταγράφαμε τις παραγωγές μας, καταγράφαμε αυτά που πετάμε, θα είχε κάποιο νόημα διότι θα βγαίναμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ζητούσαμε αποζημιώσεις. Έτσι όπως είμαστε τώρα, δεν μπορούμε να βγούμε να ζητήσουμε αποζημιώσεις, δεν έχει κάποιο νόημα αυτό. Δηλαδή, όσο και να βγαίνουμε, επειδή τα προϊόντα είναι φτηνά, εάν ήταν κάτι το οποίο ήταν μια πανευρωπαϊκή συγκυρία, θα ήταν ένας καλός. Το ΙΚΟΛΗ που υπήρχε παλιά. Ναι. Τότε δεν μια πανευρωπαϊκή συγκυρία, ναι, δοθήκαν λεφτά. Τώρα, επειδή πετάμε εμείς προϊόντα που δεν είμαστε ομάδες παραγών, δεν μπορεί να γυρίσει κανένας να μας δώσει σημασία. Ναι. Εσείς είστε η Ανατολή, ας πούμε, είναι ομάδα παραγών. Όπως, ωραία, είμαστε ομάδα παραγών. Ναι, είναι και άλλες ομάδες παραγών. Οπότε αυτή μέσω εσάς, ας πούμε, μιας και μιλάμε για την Ανατολή. Δεν γίνεται. Να μην πάει ψεύτικη. Μάλλον ψευδή εικόνα στον κόσμο, διότι δεν γίνεται μέσω των ομάδων παραγωγών κάτι τέτοιο, διότι είναι ξεκάθαρη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε κάποια πράγματα θα πρέπει να πάρουμε το δρόμο μας και να πάρουμε την απόφασή μας. Ή θα κάνουμε αυτό που προτάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και λέει γίνεται ομάδες παραγωγών στην εταιριστικά σχήματα και στην ενώσεις σχημάτων, ή διαφορετικά τραβήξτε το δρόμο σας και όπως θα σε βγάλει. Αυτό λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε. Δηλαδή, όταν είναι καλά τα πράγματα. Όπως ήταν τις δύο προηγούμενες φορές, κάναμε ότι δεν καταλαβαίναμε και δεν τρέχει τίποτα. Και τώρα που είναι κακά, λέμε, μα γιατί δεν το κάναμε, γιατί οι ομάδες παραγωγών δεν πιάνουν να πούνε υπό τη στέγη των ομάδων παραγωγών να γίνουν προσπάθειες αποζημίωσης. Δεν γίνεται απλά. Δεν γίνεται. Εμείς σαν συνεταιρισμός και όλοι οι υπόλοιποι συνεταιρισμοί, ομάδες παραγωγών που είμαστε σε αυτό το. Σαν ομάδες παραγωγών και δραστηριοποιούμαστε έτσι. Έχουμε επιχειρησιακά σχέδια, καταθέτουμε επιχειρησιακά σχέδια, αλλά τα καλύπτουμε πλήρως με τις δράσεις που θέλει η παραγωγή μας. Δηλαδή, νάιλον απολύμασης, σταγόνες, διάφορες άλλες δράσεις, τα καλύπτουμε. Δεν μας περισσεύει. Δεν μας περισσεύουν λεφτά για να δώσουμε στον ίδιο μας, στους συνεταίρους μας, για
για αποσύρσεις. Εάν το κάνουμε, που πολλές φορές το κάνουμε σαν Ανατολή, το κάνουμε με ίδια κεφάλαια. Δεν το κάνουμε μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, έχει τύχει πάρα πολλές φορές να αποσύρουμε προϊόντα, να τα πετάξουμε και να δώσουμε στους παραγωγούς τα εργατικά τους, γιατί είναι κρίμα. Και ακούστηκαν και για τα καινούργια σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την εκταμείευση κοινωνικών πόρων και για τις υποχρεώσεις να υπάρχουν, να υλοποιούνται συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα υπαγορεύονται από τις Βρυξέλλες, γιατί διαφορετικά δεν θα υπάρχει εκταμείευση. Κοιτάξτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση καλώς κακώς έχει κάποιες φοβερές παραξενίες. Κακώς θα πω εγώ, δεν είναι καλώς, είναι κακώς, έχει φοβερές παραξενίες. Έχει κάποια καλά, έχει τα περισσότερα κακά. Αλλά εμείς, σαν ιεράπετρα και σαν παραγωγή, θα πρέπει να δούμε τι ρότα θέλουμε να ακολουθήσουμε. Θέλουμε να κάνουμε τους ανεξάρτητους όταν βρέχει να βρεχόμαστε και όταν νοιάζει να ψινόμαστε, ή θέλουμε να κάνουμε κάτι συγκροτημένο και να πάμε σε κάτι το οποίο, εάν δεν το κάνουμε, δεν ξέρουμε και τι τύχη του, βέβαια. Έτσι. Δηλαδή, έτσι όπως πηγαίνουμε τώρα, η τύχη είναι αυτή που βλέπουμε σήμερα. Τα πράγματα πετιούνται, οι καταστάσεις πιέζονται. Ακούτε ότι δημιουργούνται θερμοκήπια, επειδή τα δύο προηγούμενα χρόνια ήταν μια ευκαιρία. Όλοι λέγανε για τον Ευρωπαϊκό Νότο που πέρασε μια τριετία, την πέρασε τριετία, μα η τριετία λέγανε πενταετία. Δεν προλάβανε να πιάσουν την πενταετία. Τα τρία χρόνια περάσανε. Όποιος πήρε, κατάφερε μέσα της παραγωγής του, γιατί εμείς πυρηνικούς δεν έχουμε, μέσα της παραγωγής του να πάρει κάτι, το έκανε, το κατάφερε, είναι άξιος γι' αυτό, αλλά από εδώ και πέρα δεν έρχονται εύκολες καταστάσεις. Η πενταετία τελείωσε στα τρία χρόνια, τώρα είμαστε στο μετέχνιο αυτινής της καλής τριετίας, που ήταν η φετινή χρονιά και του χρόνου και η μεθεπόμενη που θα είναι. Δεν προβλέπονται καλές, διότι οι παραγωγές αυξάνονται σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, αυτό το κενό το κυπευτικό που έγινε με την ενεργειακή κρίση, τρέξαν εταιρείες από όλο τον κόσμο να το καλύψουν. Διότι το είδαν το κενό. Εμείς μόνο το βλέπουμε. Δηλαδή, μόνο εμείς βλέπουμε ότι τα αγγούρι πήγε 2,70, το βλέπει άλλος άνθρωπος. Ότι η ντομάτα είχε πάει κάποια στιγμή 1,5-1,70, δεν το βλέπει άλλος άνθρωπος. Όλοι το βλέπουν. Εταιρείες λοιπόν που έχουν απίστευτα λεφτά επενδύουν πάνω σε αυτό. Το θέμα είναι εμείς πώς θα θωρακιστούμε σαν τόπος σε κάτι το οποίο έρχεται. Όχι, δεν ξέρουμε. Έχουμε μιλήσει γι' αυτό, δηλαδή για τις ευρωπαϊκές εταιρείες που φτιάχνουν θερμοκήπια και στον Ήλο και παντού. Οπότε εμείς πάλι. Και κάθε φορά βλέπω κι άλλα. Το θέμα είναι ότι τα βλέπουμε αυτά και τα παρατηρούμε κάθε φορά μουδιασμένοι. Δηλαδή το βλέπουμε και είμαστε μια φάση το να το πιστέψουμε ή να μην το πιστέψουμε. Δηλαδή, μα είναι αλήθεια, δεν είναι αλήθεια. Μα κάτερα και θα βγουν, μα πού θα βγουν και αυτοί οι εργάτες, μα πώς θα καλλιεργήσουν και όμως θα καλλιεργήσουν, διότι έχει εντοπιστεί το κενό από τις εταιρείες αυτές. Είναι εταιρείες κολοσσοί που έχουν πακτολό χρημάτων και τα επενδύουν εκεί που θέλουν. Και είτε πάρουν ένα, είτε πάρουν δύο, αυτοί για κέρδος πάνε. Δηλαδή, αυτός που πάει και κάνει εκεί πέρα τα 900 θέματα στον Νείλο, τον νοιάζει αν θα βγάλει 1 εκατομμύριο ή 2 ή 5 κέρδος. Αυτός πεθαίνει. Δηλαδή, θέλει να έχει κερδοφορία. Να κάνει τις αποσβέσεις του και να έχει κερδοφορία. Δεν ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Και ξαναλέω, είναι ευρωπαϊκές εταιρείες, έτσι. Είναι ευρωπαϊκές εταιρείες. Γι' αυτό το λόγο μάχονται τόσο πολύ. Αυτήν είσαι τακτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανοίξει τα σύνορα που τα άνοιξε για τα κυπευτικά που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή μιλάμε για μάχη να ανοίξουν τα σύνορα. Και όμως καταφέραν λοιπόν και τα άνοιξε. Μάλιστα. Λοιπόν, ας κρατήσουν την καλλιέργεια όσοι μπορούν και ενδεχομένως τον Ιούνιο να πιάσουν κάτι της. Βλέπετε ότι με την άνοιγμα του τουρισμού και το φουλ του τουρισμού, τέλος πάντων, ενδεχομένως να έχουμε περισσότερη κατανάλωση, περισσότερη ζήτηση. Ειδικά εδώ στην Κρήτη, εμείς, γιατί εδώ στην Κρήτη είμαστε μια ανεξάρτητη αγορά, όπως και να έχει. Δηλαδή, καμιά φορά βλέπω και. Είχα παρατηρήσει μάλλον προηγούμενα χρόνια που ήταν εδώ πέρα η παραγωγή λίγη σε κάποια προϊόντα και ήταν στο Θεό οι τιμές. Ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα ήταν μέτρια τα πράγματα. Γιατί εδώ πέρα είμαστε μια τοπική παραγωγή. Πάνε σε συγκεκριμένες ανάγκες, πάνε σε τροποδοτικές, πάνε σε ξενοδοχεία και πρέπει να καλυφθούν. Και δεν θέλω να μπω στον κόπο να πάρουν από κάπου αλλού. Δηλαδή παίρνουν πρώτα τα τοπικά όπως και να έχει δουλειά και μετά φεύγουν τα υπόλοιπα. Θα πρέπει να γίνουν άλλα πράγματα για να μην φύγουν τα τοπικά. Αλλά γενικά η συγκυρία δεν είναι καλή. Αλλά έχουμε πάει σε κάποιες επιλογές. Όσοι έχουν πάει σε επιλογές να έχουν δεύτερες ή τρίτες καλλιέργειες, θα πρέπει να τις στηρίξουν, να είναι τα προϊόντα ποιοτικά. Βλέπω το. Είχα ένα άκουσμα ότι αυτή την εβδομάδα θα ήταν καλύτερη η αγορά της ντομάτας. Τελικά είναι καλύτερη, δεν έχει φτάσει ακόμα εδώ η αλλαγή αυτή. Όμως έχει αλλάξει λίγο-λίγο η αγορά της ντομάτας σε σημείο να μην πετιέται. Δηλαδή καινούριες καλλιέργειες
να πουληθούν τα προϊόντα, να πιάσουν το 50, 60, 70. Ναι. Αυτό το ζήτημα, δηλαδή, αν το θέσω έτσι και σε νούμερα, να μην το έχω αόριστα. Και το αγγούρι να πουλιέται στο 60, 70. Αυτό είναι το σχέδιο της Ιεράπετρας στο καλοκαίρι. Δεν είναι να οικονομήσουμε τα λεφτά, είναι να συντηρηθούμε, να συντηρηθούν τα οι εργάτες, να πληρωθούν τα νερά και τα έξοδα. Αυτό είναι το σχέδιο. Θα δεχτούν, πιστεύετε, πιέσεις από εισαγόμενα ταυτόχρονα προϊόντα από τρίτες χώρες, μια και οι πόρτες, όπως είπατε, είναι και ανοιχτές. Οι πόρτες είναι ανοιχτές και οι πιέσεις θα είναι συνεχόμενες. Τώρα, όταν οι τιμές είναι στην εσωτερική αγορά σε τέτοια επίπεδα, δηλαδή στα επίπεδα του 50, του 70, του 80, δεν μπαίνει καν στον κόπο κάποιος να φέρει εισαγόμενα προϊόντα. Όταν η τιμή της ντομάτας φεύγει πάνω από το 1,30, 1,40, τότε λοιπόν παίρνει στον κόπο. Μάλιστα. Τότε και μόνο τότε. Και όταν λέμε για τιμές, μιλάμε τιμές δημοπρασίας, όχι χοντρικές και διαπράγματα. Δηλαδή, όταν τιμή στο δημοπρατήριο την ακούσετε και φεύγει ένα 20-30-40, ναι, τότε θα γίνει προσπάθεια, διότι κάποιος σωστά σκεπτόμενος, γιατί επιχειρηματίες, οι άνθρωποι ψάχνουν το κέρδος. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Το θέμα είναι ότι αυτοί πολύ καλά το κάνουν και ψάχνουν το κέρδος. Δεν μπορούμε να είμαστε αρνητικοί στο οτιδήποτε. Το θέμα είναι εμείς πώς θωρακίζουμε αυτό που κάνουμε. Οι άλλοι να κάνουν τις προσπάθειές και να πάνε όπου θέλουν. Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε, ώστε αυτό που έχουμε να έχει την καλύτερη δυνατή τύχη και να έχουμε και εμείς κάτι, μια τύχη και μια επιλογή στα παιδιά μας. Αυτό το θέμα. Ναι, μεγάλη συζήτηση τέλος πάντων αυτή. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω, δεν ξέρω τώρα, αλλά εγώ θα το ρωτήσω. Υπάρχει μια πληροφορία... ξέρουμε παντού ότι υπάρχουν διαδικτυακές απάτες, αρκετοί και από εδώ συγχωριανοί μας, συμπολίτες μας έχουν πέσει θύματα ηλεκτρονικής απάτης. Τώρα ακούμε και για κάποια λοιπάσματα που πληρώθηκαν μέσω λογαριασμού, αλλά ποτέ δεν τα πήραν οι άνθρωποι αυτοί, περιμένουν από το Γενάρη, ενώ έχουν πληρωθεί, έχουν μπει τη χρήματα στους λογαριασμούς αυτών, ποτέ δεν. Το έχετε ακούσει, εσείς έχει έρθει... Εννοείται ότι έχω υπόψη και άτομα που έπεσαν θύματα. Εννοείται, αλλά το θέμα είναι ότι... Έχουν προβεί σε μήνυση αυτοί οι άνθρωποι, έχει προχωρήσει. Έχουν κάνει δηλαδή όλα τα απαραίτητα ώστε να διασφαλιστούν. Τώρα το αποτέλεσμα της διαστάσης δεν ξέρω να σας το πω. Το αποτέλεσμα όλων αυτών. Δηλαδή πέσανε θύματα απάτης, okay, και πρέπει σε αυτό πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί οι αγρότες. Ναι, το λέμε αυτό γενικά... για να μην την ξαναπατήσουν. Ναι, διότι, να πω ότι έχω πληροφορηθεί, ενώ ας πούμε το χι λίπασμα κάνει 20 ευρώ, τυχαία τα νούμερα τώρα, παραγωγή μας το βρήκαν 10 ευρώ, το προπλήρωσαν και μάλιστα έτσι, της χρονιάς τα λοιπάσματα. Μιλάμε αυτό που έχω ακούσει για πολύ μεγάλα για ποσά, σωστά. Ναι, που μπήκαν στο λογαριασμό, σε συγκεκριμένο λογαριασμό και περιμένουν ακόμη λοιπάσματα να έρθουν. Ναι. Αυτό τώρα δεν ξέρω πώς έγινε και γιατί έγινε, αλλά... Εντάξει, όταν βλέπουμε και μια χαμηλή τιμή, μισή από ό,τι πωλείται ένα λίπασμα, να αυτό. Να, μην ενθουσιαζόμαστε τζάμπα βλέποντας όλα αυτά. Ναι. Γιατί ο σκοπός αυτός είναι να ενθουσιάσουν προφανέστατα αυτοί οι άνθρωποι. Εννοείται. Με αποτέλεσμα βέβαια να βρίσκονται σε μια κατάσταση να έχουν εξαπατηθεί. Να. Αυτό ακριβώς. Μακάρι οι άνθρωποι να πάρουν τα λεφτά τους πίσω, αλλά όμως θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στην Ελλάδα σε οτιδήποτε έχει να κάνει με τον κύκλο. Μια φορά ήταν της μόδας να εξαπατούν οι επικίνδυνοι, συνεταιρισμούς, εμπόρους, να αποσπάνε φορτία και να παίρνουν λεφτά. Αυτό ήταν της μόδας. Τώρα λοιπόν μάθαμε από αυτό, γιατί κάθε φορά έτσι είμαστε. Να. Δηλαδή δεν μαθαίνουμε εύκολα. Εάν μάθουμε, είμαστε καλύτεροι σε αυτό που μάθαμε. Αλλά δεν μαθαίνουμε εύκολα. Δεν προβλέπουμε. Όταν λοιπόν κάτι είναι να αγοραστεί πολύ ακριβότερα από ό,τι είναι η τιμή του. Ή είναι να πωληθεί πολύ φθηνότερα από ό,τι είναι η τιμή του. Και τότε λοιπόν πρέπει να περιέχει ρίσκο και πρέπει να το κοιτάμε το ρίσκο. Δεν γίνεται πλέον, το εμπόριο είναι τόσο ξεκάθαρο και τόσο σαφές που δεν γίνεται κάτι που κάνει 30, το πάρω εγώ 17 και 18. Δεν γίνεται. Κάποιο λάκκο έχει φάβα. Ή κάτι που πουλιέται 50, εγώ να το πουλήσω 1,5 ευρώ και αυτό δεν γίνεται. Δηλαδή πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι από εδώ και πέρα σε οτιδήποτε κάνουμε εγώ, διότι υπάρχουν άνθρωποι που σκέφτονται ολημέριος της μέρας πώς θα πάρουν λεφτά. Και τα λεφτά, όπως με ποιο τρόπο πονηρόλικο, έτσι, όχι να δουλέψουν. Και πάντα είναι εφιέστατοι τρόποι. Ένας φίλος μου έχει πει μια σοφή κουβέντα ότι τα λεφτά τα χάνει αυτός που έχει. Αυτός που δεν έχει, δεν χάνει. Σωστό και αυτό. Άρα λοιπόν
στοχεύουν σε ανθρώπους που έχουν λεφτά πρώτον και δεύτερον έχουν την αίσθηση της επιχειρηματικότητας, αλλά όχι τόσο αυξημένη ώστε να σκεφτούν έτσι σοβαρά. Αλλά όμως λεφτά έχουν, γι' αυτό τα χάνουν κιόλας. Έχουμε εικόνα πόσα χάθηκαν από την περιοχή, γιατί... Όχι, εικόνα... Πάλι μου λένε, γιατί... με έτσι περίπου 300.000 ευρώ, δηλαδή μεγάλα ποσά έφυγαν, έτσι. Ό,τι και να ακούσετε θα είναι ράδιο αρβίλα, δηλαδή ότι μπορεί να είναι πολύ παραπάνω ή μπορεί να είναι πολύ παρακάτω. Διότι πολλοί μόλις έγινε αυτός ο χαμός, τρέξαν να κρυφτούν πίσω από τη γενικότητα και δεν είπαν τίποτα. Όπως επίσης όταν χάνονται λεφτά σε έμπορους ή σε οτιδήποτε, όλοι κρύβονται πίσω και λένε από εγώ δεν έχασα. Μα πραγματικά έχεις χάσει, απλά το λες. Γιατί δεν θες να θεωρηθείς εντός αγωγικό κορόιδο. Αλλά κορόιδοι είμαστε όλοι. Δηλαδή έτσι πώς πάει η δουλειά. Όλοι πιανόμαστε κορόιδο κάθε φορά, κάποια στιγμή. Το θέμα είναι να μην την πατάμε σε τέτοια πράγματα που να πιαστούμε κορίδο σε κάποια που ήταν πραγματικά πολύ αλληλεγγύη. Αλλά σε κάτι τέτοιο πράγμα πρέπει να έχουμε το όνομα μας. Διότι κάποια στιγμή είχαν διαφερθεί να φέρω λοιπάσματα μέσω της Ανατολής με καράβι από την Κίνα και ήταν η τιμή 150 ευρώ φτηνότερο στο καράβι ασυσκεύαστα, ο τόνος. Και έπρεπε να πληρώσουμε και τα μεταφορικά. Δηλαδή, πόσο πια βγάζουν αυτές οι εταιρείες από το εργοστάσιο που τα πήγαν στην Κίνα. Δηλαδή, τα περιθώρια στο κέρδος δεν είναι μεγάλα τα λοιπάσματα ειδικά. Και ειδικά σε εκείνα τα νητροκάλια. Ειδικά. Θα πρέπει να το σκεφτούν πάρα πάρα πολύ αυτοί που στο μέλλον θα σκεφτούν κάτι τέτοιο, διότι από πού τα παίρνουν πια, από πού τα απομυθεύεται πια ο άλλος. Οι εταιρείες θα παράγουν 5 αλυσκευές. Ναι, και δεν ξέρεις και την ποιότητα πέρα από την απατεωνιά, τέλος πάντων. Ας υποθέσουμε ότι η ποιότητα είναι καλή, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και πολύ επιφυλακτικοί στο μέλλον, διότι ενώ είχαμε μια ιστορία παλιότερα με κυπευτικά που από εταιρείες φαντάσματα ουσιαστικά τα υφαρπάξαν την Ιερά Πέτρα, τώρα λοιπόν υφαρπάζουν λεφτά μέσω πιθανών λοιπασμάτων. Στο μέλλον λοιπόν θα έχουμε άλλα πράγματα. Θα έρθει ένας κατασκευαστής, θα σου φτιάχνουν θερμοκήπια εκεί που κάνει 25.000 το θέρμα με 12. Δεν πρέπει να είμαστε λίγο πονηρεμένοι και να πούμε δεν γίνεται κάθε φορά το πάρα πολύ φτηνό, δεν υπάρχει. Μάλιστα. Οπότε έχουν γίνει καταγγελίες, να σκεφτώ στην αστυνομία. Από εδώ και πέρα δηλαδή, θα πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Γιατί φαντάζομαι ότι υπάρχουν αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία κατάθεσης σε λογαριασμό. Δεν ξέρω αν μπορεί το ηλεκτρονικό έγκλημα να βρει πού είναι αυτός ο λογαριασμός. Και δεν ξέρω δηλαδή εγώ ξέρω το φόντα, ας πούμε, αν υπήρχε, οπότε το πήρε ο φόντα, άρα κάτι φτώ να κερδίσω και εγώ, δεν ξέρω πώς λειτουργήσε αυτό. Κάπως έτσι λειτουργήσε, αλλά τέλος πάντων. Εμείς το λέμε με σκοπό και στόχο, όχι να κάνω του Sherlock Holmes, αλλά να το έχει στο μυαλό του ο παραγωγός ότι κινδυνεύουν από τέτοιου είδους απαταιωνίσκους. Συνηθέστερο να πέσει σε απαταιώνα παρά να έχεις βρει κάτι το οποίο είναι ευκαιρία. Οπότε πολύ μεγάλη προσοχή. Ναι, έτσι ακριβώς. Γι' αυτό το είπαμε, το ξέρουμε τώρα μέρες, απλά τώρα βρήκα την ευκαιρία να, επειδή είστε δίπλα στους παραγωγούς και δουλούμε, το έχω ακούσει από αρκετές, πώς το λένε, πλευρές. Αρκετούς παραγωγούς, είναι διασταυρωμένο δηλαδή αυτό που λέμε, το επιβεβαιώνετε και εσείς τώρα. Το μέγεθος δεν ξέρουμε, αυτό είναι αλήθεια, αλλά όμως θα πρέπει να προβληματίζει όλους από εδώ και πέρα, όπως προβληματιστήκαμε και βρήκαμε έναν κανόνα, αυτοί που πέσανε θύματα από εταιρείες που θέλανε κυπευτικά και έχουμε κατά κάποιο τρόπο έχουμε διασφαλιστεί, κατά κάποιο τρόπο, ποτέ δεν είμαστε διασφαλισμένοι σε όλα, αλλά όμως έχουμε πάρει κάποια μέτρα, έτσι λοιπόν και σε αυτό θα πρέπει να παίρνουμε τα μέτρα μας. Βέβαια, ο άνθρωπος λειτουργήσε πολύ πολύ, δηλαδή να σου λέει βάλτε αριστά στο οργανισμό, θα σου πω το τιμολόγιο, να τον είδανε, ήταν πολύ επαγγελματικό το θέμα, αλλά όμως έγινε. Άρα λοιπόν θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι στο μέλλον για άγριες καταστάσεις. Διότι όλοι θέλουν με έναν τρόπο να αποσπάσουν λεφτά και θα τα αποσπάσουν από αυτό που έχει, το ξαναλέω. Από αυτό που δεν έχει, δεν έχει να αποσπάσει. Μάλιστα. Προσοχή λοιπόν, έτσι. Λοιπόν. Ωραία, δεν έχω κάτι άλλο να ρωτήσω. Ας κάνουν υπομονή λοιπόν μέχρι τον Ιούνιο όσοι μπορούν να κρατήσουν τις παραγωγές τους. Είχαμε και την ανακοίνωση για το ΕΣΠΑ και τη χρηματοδότηση, τη δρομολόγηση τέλος πάντων των συνοδών έργων. Να δούμε τώρα και εκεί αν προχωρήσει. Το οποίο κάθε φορά, τώρα αυτό που στήχησε στην κυβέρνηση ήταν... Να υπαγορεύσει κάποιος
από κάποιο Υπουργείο ή από κάποιο γραφείο, δεν ξέρω ποιος το έκανε αυτό, να υπαγορεύσει μία γραμματέα, μία ακύρωση και να τη βγάλει στα ΜΜΕ. Δηλαδή ήταν πραγματικά ένας ανέξοδος τρόπος για να πεις ότι νοιάζομαι για μια περιοχή χωρίς να κάνεις τίποτα. Δηλαδή, εντάξει, η ουσία είναι τώρα μάλλον το να ξεκινήσουν αυτά τα έργα, να δρομολογηθούν. Μακάρι να δρομολογηθούν. Αλλά δεν είμαι και τόσο αισιόδοξο. Εδώ δεν δρομολογήθηκαν στο Ταμείο Ανάκαμψη. Ήταν περισσότερη η συμμετοχή τη Ευρωπαϊκή Ένωση από ό,τι τώρα. Δηλαδή τώρα το ΕΣΠΑ είναι 50-50, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή βάζει τα 50% κάποια προγράμματα και 50% πόροι του κράτους. Εάν το κράτος λοιπόν δεν είχε τα 20 να βάλει πριν ένα χρόνο, ενάμιση, θα βρει τώρα τα 50 να τα βάλει. Δηλαδή θα πρέπει να είμαστε πια και πολλοί νούμερα για να τα πιστεύουμε. Αλλά ας ελπίζουμε μέσα σε αυτές τις ιστορίες ότι ας ελπίσουμε ότι για μια φορά θα πούν την αλήθεια, θα κάνουν κάτι για τον τόπο, διότι είναι τόπος παραγωγικός εδώ πέρα. Το ζητούμενο είναι να ολοκληρωθούν τα έργα. Το να ξεκινήσουν μπορεί και να ξεκινήσουν και θα ξεκινήσουν τα έργα. Το θέμα είναι να ολοκληρωθούν. Να υπάρχει χρηματοδότηση και χρονοδιάγραμμα, έτσι, το οποίο μακάρι. Μακάρι, γιατί ο τόπος εδώ πέρα, ξαναλέω, είναι παραγωγικός. Θα πρέπει να στηριχθεί η παραγωγή. Η παραγωγή δίνει στο κράτος. Το κράτος απλά δεν ξέρει πού να επενδύσει. Και προτιμά, όπως έχω ξαναπεί, να επενδύσει στη φτώχεια του. Παρά στο να επενδύσει σε πράγματα τα οποία θα δώσουν λεφτά και στον κόσμο και σε αυτό θα επιστρέψει, θα πάμε καλά, θα έχουμε κάτι, ένα σχέδιο, ένα όραμα, δεν υπάρχει τίποτα. Λοιπόν. Μακάρι, το σταυρό μας να κάνουμε. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να έχουν όλοι οι παραγωγοί, πώς είναι τώρα τις επιλογές μας, τις κάναμε. Δηλαδή θα πρέπει να τις στηρίξουμε και πιστεύω στο τέλος να βγει ένα μεροκάμα, να πάει καλά, να βγουν τα έξοδα, να πάνε, γιατί είναι δύσκολη κατάσταση αυτό το μήνα, πραγματικά φοβερά δύσκολη. Μου θύμισε όλους τους Μάηδες όλων των προηγούμενων χρόνων, δηλαδή πριν τα τελευταία τρία χρόνια που ήταν λίγο ο Μάης, λίγο στρωτός, μου θύμισε του Μάη του κορονοϊού που πετούσαμε, τι Μάη, που πετούσαν, δεν προλαβαίνουν να κούμε και τα παιδιά τα αφήναμε στα θερμοκήπια και στα πιζόντουσαν. Δηλαδή τέτοιες εποχές, αλλά ελπίζω λίγο στη διαφορά το ότι τώρα είναι τα ξενοδοχεία ανοιχτά, ότι θα έρθει κόσμος, ότι θα έρθουν στόματα, ότι θα χρειαστεί να ταϊστούν αυτά τα στόματα και να γίνει κάτι καλύτερο. Μακάρι. Ποιος δεν το θέλει. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ πολύ. Σας ευχαριστώ. Δεν ήταν καλή. Η κουβέντα σήμερα δεν ήταν μια χαρά καλή ήταν, πειδοφόρα είναι για τάξη. Αλλά πιστεύω να είναι στα πλαίσια της πραγματικότητας, ώστε να κάποια στιγμή να δούμε και το καλό και το κακό εδώ σήμερα. Να δούμε τα πράγματα έτσι όπως είναι. Ο ρεαλισμός είναι καλύτερος από τον ελπιδοφόρο λόγο, χωρίς πραγματική ουσία από πίσω του. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε ανάγκη, ασχέτως αν μας ενοχλεί, μας πειράζει ή δεν μας εξυπηρετεί. Άντε με το καλό να πάνε τα πράγματα καλύτερα. Λοιπόν, την καλημέρα μας. Ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή και εμείς.